ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θωμάς Μάνος, Θωμάς Μόσχος στις γραμμές μας. Καλημέρα και στους δυο. Καλημέρα κύριε Νατσούλ, στους ακροατές σας. Και στον φίλο το Θωμά το Μόσχο. Και στο φίλο το Θωμά το Μόσχο ακούμε. Καλημέρα, κύριε Μόσχο. Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα κύριε Μάνο. Α, δεν απαντάτε με τον ίδιο τρόπο βλέπω κύριε Μόσχο. Όχι, φίλοι είμαστε ακόμα, δεν είμαι κανένας ότι δεν είμαστε φίλοι. Και αυτό... Χρήστο, απλά δεν μπορώ να τον ακούσω, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να ακούσω την επιστροφή, ναι, του κύριου Μόσχου. Λίγο θα φωνάζει παραπάνω ο κύριος, ο κύριος Μόσχος, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, όσο μπορείτε πιο δυνατά... Και θα προσπαθήσουμε και εμείς να το βελτιώσουμε όσο μπορούμε από εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό λοιπόν. Πώς δύο άνθρωποι που ήταν μαζί πολύ πρόσφατα και στα τελευταία χρόνια μαζί στους αγώνες βρίσκονται με τέτοιους χαρακτηρισμούς αντιμέτωποι στα social media. Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη του Γιώργου Κασαπίδη στο Βράχο. Και εκεί αρχίζει το πρώτο σχόλιο του κυρίου Μόσχου. Ναι, ποιος θα μιλήσει με τη σειρά, να κύριε Νατσούλη. Να μιλήσω αυτός που ξεκίνησε την ιστορία, ο κύριος Μόσχος δηλαδή. Ναι, Χρήστο, εγώ έκανα ένα σχόλιο για την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο Φράγμα Βράχου, στο οποίο αναφέρω μέσα στο σχόλιο ότι ο κύριος Περιφερειάρχης επισκέφθηκε και ανέδειξε έργο που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και χρόνια από άλλους εκλεγμένους, αφού στην ουσία δεν έχει να παρουσιάσει δικό του έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μάνος με κατηγόρησε εμένα για κακοπροαίρετη κριτική στην ανακοίνωσή μου και μου εξήγησε τους λόγους που επισκέφθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης στο Φράγμα του Βράχου. Εγώ τον καλώ δημοσίως αυτή τη στιγμή, άμα θέλει, να μου πει αν έχει διαβάσει την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου της Περιφέρειας και αν αναφέρει κάπου τους λόγους τους οποίους επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης στο Φράγμα του Βράχου. Πάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Μάνο. Ναι, Χριστό. Κοίταξε, καταρχήν είπες ότι ήμασταν στους αγώνες πριν μαζί με τον κύριο Μόσχο που έχουν γίνει διαχρονικά. Μπορεί να είμαστε και αύριο μαζί. Αυτό η διαφωνία που είχαμε στα social media δεν είναι λόγος για να... Ναι, πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν μια απλή διαφωνία. Έφτασε και σε χαρακτηρισμούς, έφτασε σε κάποια άκρα. Χριστό, έφτασε σε κάποια άκρα. Γιατί υπάρχουν λόγοι που έφτασε στα άκρα. Ο Θωμάς ο Μόσχος, παίρνοντας ένα δημοσίευμα από ένα site και αναρτώντας το στο προσωπικό του προφίλ, ήταν μια δημοσίευση που έκανε ο Περιφερειάρχης και ο Γιώργος Κασαπίδης για την επίσκεψή του στο Βράχο. Η δημοσίευση και τα λόγια που έγραψε ο Περιφερειάρχης στο προφίλ του ήταν ένας ύμνος για το φυσικό κάλος της περιοχής και για την ομορφιά του. Και έχει αναρτήσει και περίπου 6-7 φωτογραφίες από το Φράγμα και τον παρακείμενο ποταμό. Νομίζω ότι ήταν άτοπο από πλευράς του κυρίου Μόσχου να χρησιμοποιήσει αυτή τη δημοσίευση του Περιφερειάρχη που αναφερόταν συγκεκριμένα στο φυσικό κάλος της περιοχής για να κάνει κριτική για το αν η Περιφερειακή Αρχή επιτελεί έργο ή όχι. Και απάντησα στον Θωμά τον Μόσχο ότι αυτό είναι λάθος του και ότι η ατζέντα της επίσκεψης του κυρίου Κασαπίδη είχε δύο θέματα, ένα την ίδρυση ενός μικρού, την κατασκευή ενός μικρού υδροελεκτρικού στον καταράκτη της υπερχείλησης του Φράγματος και ένα την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του Φράγματος Βράχου που είναι και ένα αίτημα των κατοίκων του χωριού Βράχου. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μία διαμάχη αναπτώντας κάποιες κριτικές που έκανε ο Θωμάς ο Μόσχος πάνω σε ζητήματα τα οποία ψεύδονταν. Ανέφερε το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Ναι, από εκεί και μετά πρέπει να πούμε και γι' αυτό. Ανέμενε η αντιπαράθεση και θέλω να το εξηγήσω αυτό. Στα προσωπικά σας ανάμεσά σας δεν θα ενδιέφερε την εκπομπή. Πήγε όμως και σε θέματα τα οποία έχουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον, μεταξύ των οποίων είναι και το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Κύριε Νατσούλη, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ.
Ο κύριος Μάνος είναι, καταρχήν να πω τα ίδια που είπε ο κύριος Μάνος, ότι δεν έχω κάποιο θέμα προσωπικό μαζί του. Αυτό εγώ κριτικάρω το την πολιτική και περιφέρεια. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Ο κύριος Μάνος αυτή τη στιγμή αναφέρεται σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος, σαν περιφερειακός εκπρόσωπος, γιατί εγώ κριτικάρισα. Κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ο κύριος Ταραντήλης, δεν νομίζω να είναι. Ναι, αλλά εγώ κριτικάρισα το δελτίο τύπου του Περιφερειάρχη. Ο κύριος Μάνος γιατί απαντάει σε σχέση με το δελτίο τύπου, δεν απάντησε. Απάντησε τους λόγους, αλλά δεν απάντησε για το δελτίο τύπου. Δεν αναφέρει κανένα πρόβλημα της περιοχής, απλά αναδεικνύει ένα έργο που έχει γίνει εδώ και χρόνια. Ναι, αυτό είναι κατά ανάγκη κακό. Συγγνώμη. Για μένα είναι κακό, γιατί δεν έχει, αυτό που αναφέρω μέσα είναι ότι ο κύριος Περιφερειάρχης δεν έχει να αναδείξει έργο στην Καστοριά. Δεν έχει κάνει κάποιο έργο στην Καστοριά. Χρήστο, ο κύριος Μάνος με κατηγορεί να προχωρήσω. Ναι. Μπορώ να απαντήσω, κύριε Μάνος. Καταρχήν, το ποστάρισμα που έχει ο Θωμάς ο Μόσχος είναι αντιγραφή από ένα site το οποίο είχε αναρτήσει από το Facebook του κυρίου Κασαπίδη. Και δεν ήταν σε κανένα δελτίο τύπου. Ο κύριος Κασαπίδης κλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕ Βράχου με μια συγκεκριμένη ατζέντα την οποία προανέφερα. Εάν ο κύριος Μόσχος θέλει να κριτικάρει το έργο της Περιφερειακής Αρχής, θα μπορούσε να το κάνει κάλλιστα με ένα δελτίο τύπου, με μια συνέντευξη, με ό,τι θέλει, γιατί είναι και ένα πολιτικό πρόσωπο. Ήτανε υποψήφιος βουλευτής του ΜΕΡΑ25. Μάλιστα. Και, είναι κιόλας υπεύθυνος αγροτικό, και αυτό είναι πολύ καλό για την περιοχή μας, οφείλω να ομολογήσω. Γιατί μέσα από αυτή τη θέση που είναι μια κεντρική θέση θα μπορεί να προωθήσει τα προβλήματα του νομού μας. Έτσι είναι. Ωραία. Εγώ απάντησα στον κύριο Μόσχο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕ Βράχου, γιατί δεν νομίζω ότι το να αναδείξει μέσα από μια δημοσίευση ο Περιφερειάρχης μια περιοχή του νομού Καστοριάς ήταν τόσο κακό και να τη χρησιμοποιήσει κάποιος για να ασκήσει μια κριτική πολιτική. Εγώ αυτό είπα. Και από εκεί ξεκίνησε μια σωρία δημοσιεύσεων από τον κύριο Μόσχο, η οποία στηρίζονταν στο ψέμα. Εγώ μπορώ να το πω. Και να μου απαντήσει ο κύριος Μόσχος ευθέως και δημόσια μέσω του ραδιοφώνου σας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόγραμμα νέων αγροτών, το οποίο να τρέχει στους γειτονικούς νομούς Φλόρινας και Κοζάνης? Θα υπάρξει πάντως με την απογλυτοποίηση. Όχι, κύριε Νατσούλη, κάνετε λάθος κι εσείς. Αν παρακολουθείτε, αν παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα υπάρξει μια κεντρική ανακοίνωση για σχέδια νέων αγροτών για όλη τη χώρα. Εντάξει. Προστάρισε μια προδημοσίευση. Μισό λεπτό όμως. Δεν είχε ανακοινωθεί ότι στα πλαίσια και με το σχέδιο και τα λοιπά της δίκης μετάβασης, ότι ειδικό πρόγραμμα νέων αγροτών για Φλόρινα και Κοζάνη. Το τι είχε ανακοινωθεί με το τι συμβαίνει έχει τεράστια διαφορά. Εντάξει, σωστό, αλλά αν χάσαμε επεισόδιο. Ο κύριος Μοσούλη υποστηρίξει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει. Κύριε Μανώ, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η προδημοσίευση για το πρόγραμμα νέων αγροτών έχει αναρτηθεί. Το επόμενο πρόγραμμα θα προκηρυχθεί. Εγώ μιλάω για κάτι που έχει ήδη αναρτηθεί. Κύριε Μόσχο. Εγώ μίλησα με στοιχεία τα οποία η περιφέρειά σας έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει προδημοσιεύουμε την έναρξη του προγράμματος. Εσείς μιλάτε για κάτι που θα γίνει. Ακριβώς τα ίδια σας ανέφερα. Για τα πράγματα που έχετε πει σαν περιφέρεια ότι θα κάνετε και δεν έχετε κάνει. Μπορώ να σας τα απαριθμίσω ποια είναι αυτά. Μπορώ να σας πω και τα λάθη και όλα της περιφέρειας, αλλά εσείς δεν θέλατε να ακούσετε. Εσείς θέλατε να κάνετε σε μένα κριτική για την κριτική που έκανα στον Περιφερειάρχη. Ναι, όταν ο κύριος Περιφερειάρχης κάνει μια δημόσια ανακοίνωση, είναι πολιτικό πρόσωπο και οποιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο. Ναι, δεν το έκανε όμως, κύριε Μόσχο, δεν το έκανε όμως με δελτία τύπου. Ήταν μια προσωπική του ανάρτηση και στο προσωπικό του προφίλ. Ναι, ήταν, κύριε Νατσούλη, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, μπορώ να απαντήσω για να μπορούν να καταλάβουν, να μας ακούν και οι ακροατές σας, κύριε Νατσούλη. Ναι. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, βεβαίως. Γιατί σας είπα, δεν έχω καλή επιστροφή και δεν ακούω καλά τον κύριο Μόσχο, τον ακούω πολύ βαθιά. Λοιπόν, κύριε Νατσούλη, για ακόμα μια φορά ο κύριος Μόσχος μάλλον ήθελε να διαστερβλώσει μια αλήθεια ή δεν ξέρω και τι το κάνει άλλο για να ασκήσει απλά πολιτική κριτική. Η προδημοσίευση έγινε τον Νοέμβριο μήνα και δεν έγινε από την περιφέρεια. Καταρχήν είναι ψέμα αυτό που λέει. Έγινε από την αρμόδια γραμματεία του Υπουργείου. Αυτό που ανέρχεσαι είναι δημοσίευμα από το Υπουργείο, δεν από την περιφέρεια. Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα
προς δημοσίευμα μάλλον, αντέδρασε και εγώ και ο ίδιος με μια επιστολή η οποία είχε διανυμηθεί σε όλα τα ΜΜΕ. Νομίζω ότι θυμάστε και εσείς. Ναι, βέβαια. Θεώρησε ότι ήταν άδικο για την περιοχή Καστοριά, της Καστοριάς να είναι εκτός του προγράμματος νέων αγροτών. Φυσικά. Υπήρξε μια αντίδραση και το πρόγραμμα πάγωσε. Και αντέδρασε η περιφέρεια. Άρα τότε που υπήρχε και έγινε για αυτό το θέμα, λέτε ότι αντί να πάμε και να δοθεί δυνατότητα σε νέους αγρότες και σε Καστοριά και για τα Γρεβενά, αν θυμάστε που έμεναν απ' έξω. Φυσικά και τα Γρεβενά. Πάγωσε και για Φλόρινα και για Κοζανή. Πάγωσε για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Και εντάσσεται πριν να ενταχθούμε πλέον σε αυτό που ο κύριος Μόρος το γνωρίζει πολύ καλά, γιατί παρακολουθεί τα αγροτικά site νομίζω καθημερινά. Είναι η πρόθεση του Υπουργείου να βγει ένα νέο πρόγραμμα. Αναμένουμε την προδημοσίευση αρχές Μαρτίου για να ενταχθεί όλη η Ελλάδα στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Περίπου 8.000 θέσεις είναι η θέλησή τους. Και υπάρχει ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο. Άρα δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Μόσχος υποστήριξε στο δημοσίευμα του ότι τρέχει το πρόγραμμα. Ενώ δεν τρέχει τίποτα. Εγώ αυτό είπα την ψεύδο. Κύριε Μόσχο, το δέχεστε εσείς αυτό ως εξήγηση για να κλείνουμε ένα-ένα τα θέματα? Κύριε Νατσούλη, εγώ δέχομαι ό,τι έχει ανακοινωθεί. Αυτή η προδημοσίευση που έχω βάλει εγώ ανακοινώθηκε από την ΑΝΚΟ. Η ΑΝΚΟ ανήκει στην περιφέρεια. Αν δεν κάνω λάθος. Λάθος, δεν έχω βάλει δημοσίευση εγώ του Υπουργείου. Έχω βάλει τη ΣΑΝΚΟ. Για να έχουμε καλό ερώτημα, κύριε Μάνο, έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή συντελείται ένα έγκλημα με την υποταγή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Με αυτά που κάνετε και αποφασίζετε. Εμείς είμαστε υποταγή. Γιατί να σας πω κάτι, κύριε Μάνο. Εγώ κριτικάρισα την επιλογή της περιφέρειας και της πράξης της περιφέρειας. Και εσείς βγήκατε να τα δικαιολογήσετε. Ποια επιλογή, δηλαδή, κύριε μου λέτε. Ποια επιλογή, λέτε, κύριε Μόσχο, συγγνώμη, ποια επιλογή, ο καλύτερος τρόπος να δικαιολογήσετε την απραξία σας είναι αναδεικνύοντας το φυσικό κάλος της Καστοριάς. Αυτό είναι το καλύτερο που βρήκατε να κάνετε για την Καστοριά. Κύριε Νατσούλη, έχει τελειώσει ο κύριος Μόσχος. Μπορώ να απαντήσω. Εγώ θέλω να το κλείσω αυτό με ποια έννοια. Γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία βάλατε στον δικό σας διάλογο και τα οποία έχουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον, όπως είναι οι κτηνοτροφικές μονάδες, παραδείγματος χάρη. Κλείνουμε αυτό το θέμα. Αν, κύριε Μόσχο, ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Μάνος, ότι δηλαδή πάγωσε για Κοζάνη και για Φλόρινα και ότι θα πάμε με νέους αγρότες και για την Καστοριά και για τα Γρεβενά σε ενιαίο πρόγραμμα πανελλαδικό. Μένετε ικανοποιημένοι από αυτό ή όχι? Κύριε Νατσούλη, να σας πω εγώ το πρόβλημά μου ποιο είναι. Έχω τα πρακτικά του ΣΔΑΜ εδώ μπροστά μου, του σχεδίου δίκαιης μετάβασης. Όταν έγινε η πρόταση για το σχέδιο νέων αγροτών στην περιφερειακή ενότητα, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ναι, και είχαν πει συγκεκριμένα Κοζάνη και Φλόρινα, ο κύριος Περιφερειάρχης δεν αντέδρασε. Δεν ξέρω τι έχουν πει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ποια πρακτικά μου λένε να διαβάσω, αλλά εγώ διαβάζω τα πρακτικά αυτά που έχουν βγει και τις αποφάσεις που έχουν βγει. Η μόνη αντίδραση του κύριου Περιφερειάρχη ήταν ότι ζήτησε να αλλάξει το καθεστώς από 40 ετών, από 45 ετών που ήταν, από τους 40 υπήρχε ένα όριο χρονικό μέχρι 40 ετών να μπορούν να μπουν οι αγρότες, να γίνει μέχρι 45. Αυτή είναι η αντίδραση που είχε υπάρξει. Τώρα όμως για να το πυκνώσουμε λίγο, κύριε Μόσχο, για να το πυκνώσουμε λίγο. Εάν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Μάνος, είστε ικανοποιημένοι από την πλευρά σας? Αν ισχύσει αυτό που λέει ο κύριος Μάνος. Αν ισχύσει αυτό που λέει ο κύριος Μάνος, ναι. Θα είμαι ικανοποιημένος, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα της απολυτοποίησης. Γι' αυτό λοιπόν πάμε λίγο. Καταρχήν, κύριε Νατσούλη, να ξεκαθαρίσω κάτι και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν απαντάει ο κύριος Μόσχος. Υποστήριξε στη δημοσίευση που έκανε ότι τρέχει πρόγραμμα νέων αγροτών. Δεν τρέχει νέων πρόγραμμα. Είπατε πάγωσε, το ξεκαθαρίσατε. Δεν τρέχει, μα δεν τρέχει. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Και αυτό έγινε από εμάς που δεν κάνουμε τίποτα, γιατί υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση από την περιφέρεια. Τώρα αυτό που αναφέρει, που διαβάζει ο κύριος Μόσχος, μάλλον δεν διαβάζει τα σωστά κείμενα, δεν είναι κείμενο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό είναι κείμενο της Κυβερνητικής Επιτροπής. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα και διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις ότι δεν αντέδρασε ο κύριος Περιφερειάρχης. Όχι μόνο ο κύριος Περιφερειάρχης. Αντιδράσαμε σύσσωμα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί ο κύριος Μόσχος στη συνέχεια υποστήριξε ότι εμείς ψηφίσαμε τον ΣΔΑΜ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πράγμα το οποίο είναι και αυτό ψεύδος. Εάν το ψηφίσαμε, κύριε Νατσούλη,
το ΣΔΑΜ, όπως λέει ο κύριος Μπόσκος, απευθύνουμε σε εσάς. Θα υπήρχε νέα πρόταση του ΣΔΑΜ, η οποία θα έρθει τις επόμενες μέρες προς διαβούλευση. Υπήρχαν όμως δύο αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μία ήταν η πρώτη πιο ήπια, η δεύτερη ήταν η καθαροστική. Θα σας πω ποια ήταν η αποφάση του Περιφερειακού, γιατί είμαι και μέλος και ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Άσχετα με το ο κύριος Μόσχος θέλει να λέει ότι εμείς το ψηφίσαμε. Εμείς την πρώτη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πήραμε ήταν η εξής. Ότι δεν κάνουμε δεκτό το ΣΔΑΜ την εισήγηση του κυρίου Μουσουρούλη, που είναι ο εισηγητής του ΣΔΑΜ, εάν δεν ενσωματωθούν 15 προτάσεις. Αυτή ήταν η απόφαση. Και μετά αφού ήρθε η απάντηση από την κεντρική κυβέρνηση, υπάρχει το πρακτικό της κατεπίγουσας και η εισήγηση μάλλον του κυρίου Κιάνα, που είναι αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης του ΣΔΑΜ, η οποία λέει ότι κατά το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο συζητήθηκε το ζήτημα του ΣΔΑΜ, του σχεδίου δίκης μετάβασης, θέσαμε 15 αδιαπραγμάτευσες διεκδικήσεις, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν στο σχέδιο για να γίνει αποδεκτό. Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει αποδεκτές, οπότε εισηγούμαστε τη μη αποδοχή του σχέδιου δίκης μετάβασης. Απλά πράγματα. Εμείς θέλαμε να δώσουμε μία ευκαιρία στην κεντρική κυβέρνηση να ενσωματώσει τις προτάσεις οι οποίες, τις 15 αυτές προτάσεις οι οποίες είχαμε θέσει ως... Και όντως παρουσιάστηκε ένα βελτιωμένο σχέδιο δίκης μετάβασης. Αυτό... Και τώρα, αν το ψηφίζαμε, επαναλαμβάνω κύριε Νατσούλη, θα ερχόταν αυτή η πρόταση που έρχεται τώρα? Φυσικά και όχι. Θα θεωρούνταν ότι είχαμε ψηφίσει και προχωρούσε. Αν και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το δούμε κιόλας, να το διαβάσουμε, να κάνουμε τις επισημάνσεις μας και να το διαβουλευτούμε. Γιατί πρέπει να κάνετε και μέχρι κάποια στιγμή το Μάρτιο, μέχρι 19 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά. Ναι, τις προτάσεις σας τώρα στη δημόσια διάβουλευση. Άρα και σε αυτό το σημείο, όταν ο κύριος Μόσχος με κατηγόρησε δημόσια και αναρτούσε κάποια αποκόμματα από συνεντεύξεις συναδέλφων μου, και αυτό είναι ψέμα. Δεν ψηφίστηκε το ΣΔΑΜ. Απορρίφθηκε από το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κύριε Μόσχο. Κύριε Νατσούλη. Αρχικά δεν καταψήφισαν το σχέδιο. Το ψήφισαν ενσωματώνοντας τις προτάσεις και ο κύριος Μάνος προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από αυτή τη λέξη. Με τη λέξη ήθελαμε να δώσουμε στην κυβέρνηση την επιλογή να συμπεριλάβει αυτές τις προτάσεις. Καταρχήν όταν το ψήφισαν είχε ήδη εγκριθεί, γιατί το είχε εγκρίνει ο Περιφερειάρχης σαν μέρος της Επιτροπής. Την ημέρα που το ψήφισαν είχε ήδη εγκριθεί. Αν θυμάμαι καλά η κυρία Τελιγιορίδου έβγαλε και ανακοίνωση την ώρα που γινόταν στο Περιφερειακό Συμβουλίο και τους είπε ότι μας έχετε καλέσει εδώ πέρα για να ρίξετε στάχτη στα μάτια του κόσμου. Άρα εκτός ότι από αρχικά το ψήφισαν, σε δευτερεύουσα φάση αναγκάστηκαν να το καταψηφίσουν μετά από την κατακραυγή όλων μας εδώ πέρα για να μπορεί τώρα ο κύριος Μάνος να πει αυτά που λέει. Δεν λέω εγώ αναλήθειες. Το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ψήφισμα με 22 υπέρ που μπορεί να έχουν γράψει μέσα ότι θέλουν αυτές τις 15 προτάσεις, αλλά εκτός από ότι δεν έχουν γίνει δεκτές, είναι φανερό ότι δεν κάνει κουμάντο ο κύριος Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό του Συμβούλιο, αφού ούτε έγιναν δεκτές οι προτάσεις, αλλά και ούτε περίμεναν η κυβέρνηση να ψηφιστεί. Το είχαν ήδη δεδομένο, γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης ήταν μέλος του ΣΔΑΜ και είχε αποφασίσει να συμπεριληφθεί. Είχε πει όλα οκ okay στο σχέδιο. Έχουν μπροστά μου τα πρακτικά. Δεν έχει φέρει αντιπαράθεση σε τίποτα. Δεν έχει αναφέρει Καστοριά και Γρεβενά ποτέ μέσα στα πρακτικά και έχει συμφωνήσει με όλα. Και ίσα ίσα μιλάει για επίσκεψη να γίνουν. Δεν μιλάω εγώ με αναλήθειες. Δεν διαστρεβλώνω εγώ την αλήθεια. Ο κύριος Μάνος το κάνει. Τον είχατε αποκαλέσει και κολοτούμπα όμως και μάλιστα βλέπω εδώ στις αναρτήσεις που είχατε κάνει σε αυτόν τον διαδικτυακό διάλογο. Γιατί ο κύριος Μόσχος μιλάει με ανακρίβειες και διαστρεβλώνει την αλήθεια δυστυχώς για ακόμα μία φορά. Και λυπάμαι γι' αυτό. Εμείς δεν ψηφίσαμε κανένα ΣΔΑΜ. Δεν υπάρχει κανένα θετικό ψήφισμα. Τα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί δημόσια, μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε. Κύριε Μάνο, τι λένε τα πρακτικά? Κύριε Μόσχο, λέει ότι δεν δεχόμαστε το υπαρκτό σχέδιο εάν δεν ενσωματωθούν οι προτάσεις μας. Τι πιο απλό, κύριε Μόσχο, γιατί δεν στρεμλώνει δηλαδή, την αλήθεια? Δηλαδή δεν δέχεστε, στέλνετε ένα ψήφισμα με 22 ψήφους υπέρ και λέτε αλλά δεν το δέχομαι. Δηλαδή
Κύριε, να σας διευκολύνω λίγο, τότε η αντιπολίτευση στην πρώτη συνεδρίαση για την πρώτη απόφαση του Περιφερειακού είχε πει ότι αν έμπαινε η λέξη απορρίπτουμε το σχέδιο και θέλουμε να συμπεριληφθούν, θα το ψήφιζε. Ήταν για μία λέξη. Ακριβώς, κύριε Νατσούλη, ακούστε κάτι. Εμείς όχι δεν θέλαμε. Εμείς λέγαμε ότι. Δεν τη βάλατε όμως τότε τη λέξη. Αυτές. Δεν τη βάλατε. Αυτό που θέλει να πει ίσως, δεν ξέρω αν εννοεί αυτό ο κύριος Μόσχος, είναι ότι δεν βάλατε τότε αυτήν τη λέξη. Τη βάλατε στο δεύτερο. Δεν ψηφίσαμε ποτέ κανένα ΔΑΜ. Τα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι στη δημοσιότητα. Μπορείτε να τα διαβάσετε και αύριο στην εκπομπή σας να πείτε αν ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Αυτό είναι ψεύδος που λέει ο κύριος Μόσχος ότι το ψηφίσαμε. Εμείς προτείναμε 15 και ένας από τους όρους, ο πρώτος όρος, αν θυμάστε κύριε Νατσούλη και κύριε Μόσχο, ήταν ο εξής. Απαράβατος όρος είναι να μπει μέσα στο σχέδιο δίκης μετάβασης το σύνολο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω το θυμάστε κύριε Νατσούλη. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνείτε. Το νομίζω το είπατε και οι δύο νωρίτερα. Σε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι συμφωνείτε. Ναι, αλλά όχι ότι ψηφίσαμε το ΣΔΑΠ. Εμείς αφού πήραμε την απάντηση από την κεντρική κυβέρνηση, έγινε εκτάκτος περιφερειακό συμβούλιο και το απορρίψαμε. Αφού δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές οι προτάσεις. Πολύ σημαντικές προτάσεις που αφορούν πολλούς τομείς. Τι πιο απλό. Και επαναλαμβάνω, εάν το είχαμε ψηφίσει, θα ερχόταν ξανά νέο κείμενο προς διαβούλευση. Το πήρα αυτές τις μέρες. Το ανακοινώθηκε από την εκπομπή σας, κύριε Νατσούλη. Ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Και να πάμε και στο κολοτούμπα που είπατε, κύριε Νατσούλη. Ναι, γιατί μπλέξαν και τα κομματικά μέσα και. Ο κύριος Μόσχος δημόσια την παρέτησή μου από μέλος της τότε ΝΟΔΕ. Υπεύθυνος αγροτικού. Αγροτικού. Για ένα πολύ σημαντικό το θέμα. 17, το 17. Ακριβώς. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα θα έλεγα που πραγματικά κρινόταν η επιβίωση της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Μια κίνηση που έκαναν οι ευρωβουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, μια ψυχολόγητη κίνηση και ακόμα και τώρα την καταγγέλλω και δημόσια. Λοιπόν, και αφισβήτησε ακόμα και αυτή την κίνηση. Και το ανέφερα ποια κυρία ήταν που με αντικατέστησε. Η κυρία Ναβάκου, το αφισβητεί και αυτό. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, κύριε Νατσούλη. Κύριε Μόσχο. Κύριε Μάνο, εγώ δεν έχω γράψει κάτι μέχρι στιγμής και να το αμφισβητήσω. Εσείς γράψατε στο κείμενό σας μέσα ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη του ΤΟΕΒ αποφασίσατε να απαγορεύσετε αναρτήσεις, φωτογραφίες και πολιτικά κείμενα. Τι μιλάω και τι δεν καταλαβαίνω. Μην μιλάτε μόνο και οι δύο μαζί, γιατί δεν δημιουργείται θόρυβος περισσότερο παρά να ακούει. Αν μιλάτε ξεχωριστά, ο καθένας θα ακούγεστε και οι δύο. Ωραία, να με αφήσει να τελειώσω. Ο κύριος Μάνος δεν τον χαρακτήρισα κολοτούμπα. Είπα ότι έκανε κολοτούμπα. Γιατί όταν δήλωσε παρέτηση από τη Νέα Δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά, είχε πει θα δηλώσω παρέτηση από τη Νέα, δηλώνω παρέτηση από τη Νέα Δημοκρατία, όχι από την ΟΔΕ. Αλλά όπως και να έχει. Σε συνάντησή μας πριν κάποιους μήνες με τον υπεύθυνο Βορείου Ελλάδας της Νέας Δημοκρατίας έγινε μια συζήτηση όπου εκεί, δεν θα αναφέρω όλα τα ονόματα τώρα, δεν θέλω άλλους εμπλεκόμενους στη συζήτηση, κάποιος είπε στον κύριο Μάνο, όπως τότε που δήλωσες παρέτηση αλλά δεν έγινε δεκτή. Ποιος είπε αυτό, κύριε Μόσχο? Ψεύδεστε, κύριε Μόσχο, ποιος είπε αυτό το πράγμα? Δεν ψεύδομαι καθόλου, κύριε Μάνο, αλλά δεν έχει σημασία. Ξέρετε, γιατί, κύριε Μόσχο, έλεος, πραγματικά. Δεν έχετε μέτρο, δεν έχετε μέτρο στο πόσο μπορείτε να φτάσετε το ψέμα σας. Το ξέρετε πολύ καλά και το ξέρουν ακόμα και κύριε Νατσούλη, σας προκαλώ να πάρετε τον Σέργιο τον Αδάμ, τότε πρόεδρο της ΝΟΔΕ, να επιβεβαιώσει αν εγώ λέω ψέματα ή αν λέει ο κύριος Μόσχος ψέματα. Και ας μου πει το όνομα που είπα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, κύριε Μάνο, θα το πω. Ο κόσμος θα κρίνει ποιος λέει ψέματα και ποιος όχι. Κύριε Μάνο, είναι κάτι δυνατόν να αμφισβητείτε ένα γεγονός από τη στιγμή λίγο. Που κάνατε δήλωση ότι απαγορεύεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τα μέλη του ΤΟΕΒ να γίνονται πολιτικές ανακτήσεις και φωτογραφίες από το φράγμα του βράχου? Κύριε Μόσχο, θα απαντήσω και πάντως, σε αυτό. Για το φράγμα του βράχου, ο κύριος Μπατσέλας ρωτάει τον κύριο Μόσχο αν έχει επισκεφθεί το φράγμα βράχου κάποια στιγμή. Τώρα, κύριε Νατσούλη, μπορώ να ρωτήσω κάτι το Θωμά? Ναι.
Θωμά, αμφισβητείς ότι παραιτήθηκα. Θέλω ευθέως να το απαντήσεις αυτό το πράγμα. Όπως αμφισβήτησες το αν παραιτήθηκα στα γραφόμενά σου, αμφισβητείς και τώρα ότι, ότι είχα παραιτηθεί εκείνο το διάστημα από υπεύθυνο συνόδε Καστοριάς το Αγροτικό. Κύριε Μάνο, θεωρώ ότι κάνετε πολλές πλάκες. Μετά από τις δηλώσεις σας, μετά από τις δηλώσεις σας, κύριε Νετούλη, επικοινωνήστε λίγο με τον κύριο Αδάμ για να σας επιβεβαιώσει αν είχα παραιτηθεί ή όχι και να σας επιβεβαιώσει αυτή και το όνομα. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι μέσα, δεν μπορώ να έχω επικοινωνία, μετά θα το κάνω πολύ ευχαρίστως. Και παρακαλώ να το πείτε από την εκπομπή σας το αν είχα παραιτηθεί ή όχι. Και πολύ καλά έκανε και παραιτήθηκα εκείνη τη στιγμή, γιατί το θέμα αυτό ήταν θέμα αιχμής για την κτηνοτροφία. Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την κτηνοτροφία της χώρας. Το παραλαμβάνω ακόμα και τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά το για τα γραφόμενά μου, απάντησα στον κύριο Μόσχο και θα απαντήσω με το ίδιο στυλ. Πρέπει να έχεις την αίσθηση του χιούμορ, κύριε Μόσχο, για να καταλάβεις μερικά πράγματα πότε είναι σοβαρά και πότε είναι αστεία. Αφού έγινε όλο αυτό, στην τελευταία μου ανάρτηση, είπα πραγματικά ότι αν είναι να γίνεται τόσο ντόρος, ναι, για μια επίσκεψη ενός πολιτικού προσώπου, είτε αυτό λέγεται περιφερειάρχης, είτε λέγεται βουλευτής, είτε λέγεται δήμαρχος, είτε όπως άλλο μπορείτε, θέλετε πέστε το, στο φράγμα του βράχου, είπα να τα κυρώσουμε όλα για να μην ξανέχουμε τα ίδια. Είπατε να μην επισκεφθεί πολιτικό πρόσωπο ξανά το φράγμα του βράχου. Κύριε Νατσούλη, καταλαβαίνετε το ύφος των γραφωμένων μου. Καταλαβαίνετε, σας απαντώ. Εάν γίνει να επισκεφτεί το φράγμα της περιοχής μου, το ευράχου, οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο και κάθε φορά που θα το επισκέπτεται και θα αναρτεί μια φωτογραφία, τότε εντάξει, συγγνώμη, θα πρέπει να μην ξαναεπισκεφτεί κανένα. Ίσως έτσι πως υπόθηκε ότι το ΔΣ του ΤΟΕΒ αποφάσισε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να παγορεύσει οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Ήταν τα λεγόμενα ενός μέλους του Συμβουλίου, ο οποίος είπε ξανά να μην έρθει καλύτερα κανένα, να μην βρούμε και τον πελά μας δηλαδή. Λέει. Ήρθε ένας άνθρωπος στην περιοχή μας, ίσως για πρώτη φορά ασχολήθηκε περιφερειάρχης με το θέμα το δικό μας, γιατί το έχουμε θέσει πάρα πολύ. Μισό λεπτό να το λύσουμε και αυτό. Η φράση λοιπόν, το ΔΣ του ΤΟΕΒ αποφάσισε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να απαγορεύσει σε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο να επισκεφθεί το φράγμα, να κάνει οποιαδήποτε ανάρτηση και να βγάλει στη δημοσιότητα οποιαδήποτε φωτογραφία από την επίσκεψη, ουσιαστικά ήταν, δεν ισχύει αυτό, ας πούμε. Κολοτούμπα λέγεται, κύριε. Βλέπετε, κύριε Μόσχο, το ύφος του και το ύφος του κύριου Μόσχο αυτό είναι. Αλλά θα απαντήσω και στον κύριο Μόσχο στα πεπραγμένα της περιφερειακής, της νέας περιφερειακής αρχής εδώ και 18 μήνες στον πρωτογενή τομέα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό καυτηρίασε και ως υπεύθυνο του. Εκεί όμως, για να μην το παραλείψω και να μην φύγω εκεί, ο κύριος Μόσχος από την άλλη, κύριε Μάνο, σχολίασε πολύ καυστικά. Είπε ότι. Είμαι νοσταλγός της επταετίας. Εκτός αν θέλετε να νοσταλγείτε άλλες εποχές, γράφει. Ναι, δεν λέει ακριβώς. Είμαι νοσταλγός της επταετίας. Δεν καταλαβαίνετε το ύφος, το είπε και προηγουμένως. Είμαστε στο 2021 και όχι στο 67-74. Κύριε Νατσούλη, και στα προηγούμενα διέψευσα τον κύριο Μόσχο, γιατί ούτε δεν ψηφίσαμε, ούτε πρόγραμμα νέων αγροτών υπάρχει στη Φλόρινα και στην Κοζάνη. Νομίζω ότι και σε αυτό το οποίο ο κύριος Μόσχος επιδιώκει να αναδείξει ότι δεν έχει κάνει κάτι η νέα περιφερειακή αρχή και σε ένα κομμάτι των δημοσιεύσεων, ναι, του. Ναι, αλλά να απαντήσει σε αυτό ακριβώς, επειδή εσείς είπατε την άποψή σας, ότι πήγε ο κύριος Μόσχος όμως. Για ποιο θέμα, για το τελευταίο, για αυτή την αναφορά, για την επίσκεψη στο φράγμα βράχου. Και για την εφταετία που απαντάει ο κύριος Μόσχος. Κύριε Μόσχο. Κύριε Νατσούλη, εγώ απόλυτη συζήτηση με τον κύριο Μάνο. Έχω καταλάβει ότι μπορεί να μην τον είχα χαρακτηρίσει κολοτούμπα, αλλά κολοτούμπες και πλάκες κάνει πολλές. Μέσα στη συζήτηση ο κύριος Μάνος αναφέρει ότι μία από τις νίκες της περιφέρειας που εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό κάνει, το παίζει περιφερειακός εκπρόσωπος και κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι το φράγμα και το αρδευτικό της Διποταμίας και το αρδευτικό του Γέρμα. Τα οποία λυπάμαι πολύ, κύριε Μάνο, αλλά το πολιτικό σας κύρος είναι πολύ μικρό για να υιοθετήσουν έργα της κυρίας Τελιγιορίδου, τα οποία τα ανακοίνωσε το 2019 το Μάιο. Δεν τα έχετε ανακοινώσει εσείς αυτά τα έργα και ούτε είναι δικά σας. Και μέσα σε όλα που έχετε γράψει, το ένα πίσω απ' άλλο, όταν δεν σας βολεύει είναι πλακίτσα και δεν καταλαβαίνουμε το χιούμορ, και όταν δεν σας βολεύει με έγγραφα ότι έχετε ψηφίσει, όχι δεν το ψηφίσαμε, γιατί τη δεύτερη φορά που ήρθε δεν το ψηφίσαμε, την πρώτη το ψηφίσαμε μισός κάπως. Δεν έχετε δικαιολογία σε τίποτα σε αυτά που λέτε. Υπάρχουν όλα γραμμένα Μόσχο, ψεύδεσαι και δεν τα παίρνω εγώ πίσω. Εσείς έχετε αρχίσει να τα παίρνετε πίσω.
Ψεύδεστε ασύστολα, κύριε Μόσκο. Προκαλώ τον κύριο Νατσούλη αύριο να διαβάσει στην εκπομπή του τα έγγραφα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γιατί ό,τι και να σας πω δεν θα το δεχτείτε φυσικά. Είναι το στυλ σας από ό,τι καταλαβαίνω τέτοιο και το... Κύριε Μάνο, γράφετε μέσα στο κείμενό σας ότι έχετε, ότι θα γίνει το φράγμα διποταμίας και το... Πάντως για το φράγμα διποταμίας, σήμερα ο κύριος Γκοσνιόπουλος είπε ότι έχει την αίσθηση ότι θα γίνει πιο γρήγορα μέχρι το τέλος χρονιάς. Ακριβώς, και ποιος το ενέταξε καταρχήν για το αδευτικό της Γέρμανς, δεν έχω αναφέρει. Και θα γίνει πιο γρήγορα και από αυτό του Νεστορίου. Ναι, δεν ξέρω από πού απορρέει αυτό το... Το δημοσίευμα που αναφέρει. Εγώ προσωπικά για το φράγμα για το αδερφικό της Γέρμανς δεν έχω κάνει καμιά ανάθεση και ούτε έχω επικαλεστεί κάτι. Αλλά θα πω καταρχήν, κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είμαι, κύριε Μόσκο, είμαι περιφερειακός σύμβουλος και υπεύθυνος για τα ΤΟΕΒ. Είμαι τεταμένος σύμβουλος για τα ΤΟΕΒ. Και θα σας απαντήσω, γιατί στην ανάρτησή σας μου είπατε αν έχω επισκεφτεί κανένα ΤΟΕΒ της περιοχής. Λοιπόν, εγώ σας το είπα αυτό. Βεβαίως, διαβάστε τα γραφόμενά σας. Ποιο ΤΟΕΒ της περιοχής επισκεφτήκατε της Καστοριάς? Με ρωτήσατε. Με τον κύριο Περιφερειάρχη σας ρώτησα. Βεβαίως. Η πρώτη επίσκεψη που κάναμε, κύριε Μόσκο, ήταν το Μάιο του 2019 στο ΤΟΕΒ Κορομιλιάς. Υπάρχουν τα ανάλογα δημοσιεύματα. Δέστε το λίγο. Και το οποίο εντάχθηκε σε πρόγραμμα, ένα από τα τρία ΤΟΕΒ εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΠΕ Καστοριάς με 350.000 ευρώ. Είναι ένα αυτό, ένα του Αλιάκουνα, εξυγχρονισμός και διευθέτηση προβλημάτων, και ένα του Γαύρου, του Βορεστέων. Παρεμπιπτόντως μας είπαν για παράπονα και από τη Βασιλιάδα, από τον... Βεβαίως, κύριε, θα απαντήσω. Ναι. Προχθές ήμουν από τη Βασιλιάδα, κύριε Νατσούλη. Κύριε Μάνο, καλά απαντάτε σε ό,τι σας αρέσει. Δεν απαντάτε εκεί που λέτε ένταξη του φράγματος διποταμίας. Δεν απαντάτε σε αυτό. Γιατί ποιος δεν ένταξε, κύριε Μόσκο, του φράγμα διποταμίας? Ποιος ένταξε το φράγμα διποταμίας? Υπάρχει ένταξη ενός έργου με 100.000 ευρώ, όπως υπήρχε στο Πούδο, ε? Κύριε Μάνο, αυτό το έργο. Έχουν δημοσιευτεί και έγγραφα, κύριε Μόσκο. Ναι, έγγραφα είναι της κυρίας Τελιγιορίδου. Ήταν ένα θέλω της κυρίας Τελιγιορίδου, το οποίο όμως έγινε μια ένταξη του έργου με 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ κάνει το πράγμα του. Είπατε να το υιοθετήσετε εσείς τώρα. Κάνει 20 εκατομμύρια. Είναι 20 εκατομμυρίων του. Ποιος το ενέταξε με 20 εκατομμύρια? Το είπε και ο κύριος Γκοσλιόπουλος. Ρώτησε και τον κύριο Γκοσλιόπουλο να δει τι αγώνας έχει γίνει γι' αυτό. Όχι, το είπε σήμερα, εντάξει. Εντάξει, νομίζω ότι οι δηλώσεις κάποιων και τα γραφόμενα που υπάρχουν και τα έγγραφα ή διαψεύδουν ή μας κάνουν να λέμε την αλήθεια. Να διαλέξει ο κύριος Μόσκο. Η ουσία πάντως δεν είναι ότι γίνεται. Δηλαδή, μήπως αν μείνουμε λίγο στα υπόλοιπα θα φτάσουμε. Η ουσία είναι ότι, όπως και το αδευτικό της Γερμανίας, εγώ δεν το ανέφερα πουθενά. Πολύ καλά κάνει και γίνεται. Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Γκοσλιόπουλος σήμερα λίγο με τρόμαξε. Δηλαδή. Είναι δυνατόν εν έτη 2021 να γίνει πιο γρήγορα το φράγμα διποταμίας από τον Νεστορίου που έχει αρχίσει εδώ και 10 χρόνια? Κύριε Νατσούλη, να απαντήσω και στον κύριο Μόσκο για τα δημοσιεύματα για να το κλείσουμε λίγο. Γιατί μας είπε ότι είμαστε, και το είπε και τώρα προηγουμένως, ότι είμαστε ο κανένας, ο τίποτα, ότι δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχει δεν έχω πει κάτι τέτοιο, αλλά συνεχίστε. Υπάρχει πρόγραμμα, κύριε Μόσκο. Δεν ξέρω να σε έχουν οχλήσει ως συνοτρόφο από το Δήμο Καστοριάς, στον οποίο υπάγεστε, το λεγόμενο φως, νερό και δρόμο για άλλες συνοτροφικές μονάδες της περιφέρειας. Που δεν έχουν άδεια. Ναι, υπάρχει. Δεν γνωρίζω. Υπάρχει, να σας απαντήσει. Γιατί γράφει ο κύριος Μόσκος στα δημοσιεύματα του, αν τα διαβάζετε, κύριε Νατσούλη, τα έχετε μπροστά σας νομίζω. Ναι. Ότι είναι δυνατόν να μην υπάρχει φως, νερό και δρόμος εν έτη 2021 στις κτηνοτροφικές μονάδες. Άρα ο κύριος Μόσκος δεν έχει καλή εικόνα για τον κόσμο της κτηνοτροφίας σε επίπεδο περιφέρειας. Πληροφοριακά να σας το πω ότι και τα λεφτά που βάζουμε δεν θα φτάσουν. Γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Κύριε Μάνο, υπάρχει πρόγραμμα αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων? Φυσικά τρέχει πρόγραμμα και έχουμε ζητήσει με έγγραφο από το Υπουργείο για να αλλάξουν οι όροι, κύριε Μόσκο. Αν δεν έχει πέσει την αντίληψή σας. Δεν έχουν άδεια. Κύριε Μόσκο, υπάρχει έγγραφο από πλευράς περιφέρειας για την αλλαγή των όρων εκδόσεως άδειας για τις κτηνοτροφικές μονάδες. Το πρόβλημα το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Και πόσες άδειες βγήκανε μετά από αυτή την αλλαγή? Δεν έχει έρθει απάντηση, κύριε Μόσκο. Εννοείται ότι δεν έχει έρθει απάντηση, αφού δεν κάνετε κουμάντο εσείς. Ότι να μάθετε, κύριε Μόσκο, ότι δεν μπορεί η περιφέρεια να ευθύνεται για αποφάσεις κεντρικής κυβέρνησης. Η ρόλη μας είναι διακριτή. Κύριε Μάνο, η περιφέρεια Θεσσαλίας πόσο απώλεια έχει άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ξέρετε?
Δεν σας άκουσα, κύριε Μόσκο, καλά. Χρήστο, έχω πρόβλημα στην ναι, λίγο, λίγο να είστε πιο κοντά στο ακουστικό και οι δύο, βέβαια. Το καλύτερο θα ήταν να είστε και οι δύο εδώ μαζί μας. Αλλά έτσι όπως γίνεται από τα τηλέφωνα, πάντα έχει μια δυσκολία. Η περιφέρεια Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή, κατά 90% των κτηνοτρόφων, των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, έχουν άδεια λειτουργία. Και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ίσως το 80% να μην έχει. 85 γράφεται στην ανάρτησή σας, κύριε Μόσχο. 85 είναι πανελλαδικά. Εγώ μιλάω για την διαφορά του περιφέρεια Θεσσαλίας με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Μόσχο, εμείς εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα ως νέα περιφερειακή αρχή εδώ και 16 μήνες, περίπου 16 μήνες, 18 μήνες που είμαστε νέα περιφερειακή αρχή και έχουμε μια υλογραφία για τις αλλαγές των όρων. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρει απαντήσεις πάνω σε αυτό. Γιατί ρωτήστε υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα. Ρωτήστε την περιφέρεια Θεσσαλίας πώς τα κατάφερε, κύριε Μάνο. Νομίζω, κύριε Μόσχο, ότι συγκρίνεται δύο ανώμια πράγματα. Η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχει ούτε το ανάγλυφο της περιοχής μας, ούτε και τη δομή των κτηνοτροφικών εγκατάστασεων. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, νομίζω αυτό. Και αυτό παίζει πολύ, έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αν μπορούν να εκδοθούν κτηνοτροφικές άδειες για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Μην προσπαθείτε να μπλέξετε τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Όχι, κύριε Μάνο, εδώ είστε λάθος. Εντάξει, είμαι λάθος, το ξέρετε πολύ καλά. Νομίζω ότι είμαι λάθος. Κοιτάξτε, για να κάνουμε λίγο πιο πυκνή, επειδή υπάρχουν και ερωτήματα για καυτά θέματα των αγροτών, με την ευκαιρία που σας έχω και τους δυο. Θα με αφήσετε να τελειώσω λίγο. Για να πει ο κύριος Μόσχος με προκάλεσε και μου είπε ότι η νέα περιφερειακή αρχή είναι το απόλυτο μηδέν στον αγροτικό τομέα. Δεν το έχω πει πουθενά αυτό, κύριε Μάνο. Το είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί όχι, γι' αυτό πήγαμε σε επίγειο περιφερειακή σε ένα πράγμα για να αναδείξει ότι δεν κάνουμε τίποτα. Περιμένετε, κύριε Μόσχο, θα λάβετε τις απαντήσεις σας. Μισό λεπτό. Δεν θα αργήσω. Το πρόγραμμα Φως, Νερό και Δρόμος το ξέρουν πολύ καλά και οι τρεις δήμαρχοι της περιοχής μας και οι υπηρεσίες των Δήμων ότι τρέχει. Είναι ένα πρόγραμμα που ως νέα περιφερειακή αρχή θα χρηματοδοτήσουμε τους Δήμους, επαναλαμβάνω, αυτοί κάνουν την καταγραφή, αυτοί θα φέρουν τις προτάσεις και θα πάρουν τα λεφτά από την περιφέρεια για να προβούν σε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή υπάρχει, όπου υπάρχει πρόβλημα, για να δείξουμε. Το αν υπάρχουν προβλήματα, όπως λέει ο κύριος Μόσχος, χθες ή προχθές με πήρε τηλέφωνο ο κτηνοτρόφος από την Κορισό, που είναι γειτονικό μέρος από την κατοικία και τη μονάδα του κύριου Μόσχου, και μου είπε ότι δεν έχει ρεύμα. Για να καταλάβετε, κύριε Μόσχο, αν υπάρχουν προβλήματα τέτοιου τύπου. Μπορώ να φέρω πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε και σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο περιφέρειας. Λοιπόν, πέρα από αυτό, θα το ρεύμα, που είναι υπεύθυνος. Για πρώτη φορά, κύριε Μόσχο. Γιατί είχαμε από τη Βασιλιάδα, μας μίλησαν με πάρα πολύ άσχημα λόγια για τις καταστάσεις εκεί. Να τα πάρουμε ένα κύριε Νασόλη. Να τα πάρουμε, γιατί έχουμε δύο-τρία πράγματα που θέλουμε την ευκαιρία που είστε μας τα θέτουν να απαντήσουμε. Και να πω ποια είναι αυτά. Η Βασιλιάδα, το Βασιλιάδας, μας λένε για τα de minimis που δεν παίρνει η Καστοριά και μας λένε και για τα ψέα του 17 που ακόμα οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν άκρη και με τις ενστάσεις τους. Έχουν και απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κύριε Νατσούλη, να προχωρήσουμε λίγο τα αρδευτικά που μίλησε ο κύριος Μόσχος. Θα μιλήσω για την Καστοριά. Δεν θέλω να μιλήσω για το επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρεια. Κύριε Μάνο, θα περιμένω. Απαντήστε στα ερωτήματα. Ναι. Απαντήστε στα ερωτήματα, θα περιμένω. Όσον αφορά τα ΤΟΕΒ, κύριε Νατσούλη, υπάρχει χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων. Υπάρχει το πρόγραμμα 5 εκατομμυρίων ευρώ που έχει βγει μετά από ψήφιση του Οικονομική και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πριν περίπου 2 μηνών. Και ένα πρόγραμμα που τρέχει. Στην Καστοριά έχουν σε πρώτη φάση μπει 3 ΤΟΕΒ. Του προανέφερα, Κορομιλιάς, Αλιάκμονα και Κορεστίων, θα προχωρήσουμε και στα άλλα. Υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο σε επίπεδο περιφέρειας στο να μπορέσουμε να βάλουμε σε λειτουργία πλήρη όλα τα ΤΟΕΒ που υπάρχουν, αυτή τα υφιστάμενα ΤΟΕΒ, και να μπορέσουμε να τρέξουμε. Ναι, με τη Βασιλιάδα τι συμβαίνει, με τη Βασιλιάδα, θα σας πω κάτι. Στη Βασιλιάδα έτρεχε ένα πρόγραμμα από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή ύψους 2.200 εκατομμυρίων, ήταν ο εξυγχρονισμός και η επέκταση του αρδευτικού δικτύου, όπως έτρεχε και στη γειτονική περιοχή του ΤΟΕΒ Κορισού Λιθιάς. Δυστυχώς εκεί πέρα υπήρχε μια διαμαρτυρία των κατοίκων και μια διαφωνία μεταξύ των κατοίκων της Βασιλιάδας και του Βελισσοτόπου,
και δυστυχώς το πρόγραμμα δεν προχώρησε. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2018, πολύ ωραίο πρόγραμμα, γιατί θα μπορούσαν να επισκευάσουν ό,τι βλάβη είχαν και να εντάξουν εντός του αδερφτικού και νέες περιοχές. Δυστυχώς, επειδή υπήρξε αυτή η διαφωνία, δεν προχώρησε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υφιστάμενα προβλήματα στο αντλιοστάσιο της Βασιλιάδας, τα οποία εγώ προσωπικά πήγα περίπου 5 ημερών, τα κατέγραψα και θα προσπαθήσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε για να λυθούν. Αυτό είναι το πρόβλημα της Βασιλιάδας. Μάλιστα. Κύριε Μόσο, εσείς για τους ΤΟΕΒ θέλετε να κάνετε μια παρατήρηση? Εγώ και Νατσούλη θέλω να κάνω πολλές παρατηρήσεις, αλλά δεν είπαμε, ας τελειώσει ο κύριος Μάνος και θα τις πω μετά. Ναι, να προχωρήσω κάτι άλλο με την ανάδειξη των προϊόντων. Ενώ ο ακροατάς μας λέει να μην παίζετε με τις λέξεις, ανακρίβειες κτλ. Επίσης να το δούμε και αυτό. Κύριε Μάνο, μισό λεπτάκι. Βλέπω ότι έρχονται μηνύματα. Άλλοι τάσσονται υπέρ του κύριου Μάνου, άλλοι τάσσονται υπέρ του κύριου Μόσου. Καλό είναι αυτό, αλλά να μας διευκολύνετε. Δεν είναι θέμα να ταχθούν. Πρέπει να υπάρχει η λύση των προβλημάτων μας, κύριε Νατσούλη. Τα προβλήματα της περιοχής μας στον πρωτογενή τομέα είναι πάρα πολλά και διαχρονικά. Άρα, να μιλήσω, να κλείσουμε το θέμα των ΤΟΕΒ. Κύριε Μόσο, έχετε κάτι για τους ΤΟΕΒ? Όχι, κύριε Νατσούλη, τα ανέφερα πριν αυτά που έχουμε το ΤΟΕΒ. Άρα λοιπόν δεν έχετε κάτι άλλο για το ΤΟΕΒ? Νομίζω ότι η δράση στο θέμα της άδρευσης από την πλευρά και της ΠΕ Καστοριάς και σε επίπεδο περιφέρειας καταγράφονται και με ποσά, κύριε Νατσούλη. Πάμε και στα άλλα δύο που θέλουν λοιπόν, οπωσδήποτε οι ακροατές μας. Ανάδειξη, κύριε Νατσούλη, για να τα πιάνουμε τα πράγματα ένα-ένα. Όταν υπήρχε συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Όλα αυτά που μας λέτε δεν είναι έργα, είναι πράξεις. Έργο σημαίνει φράγμα, κρατάω νερό. Έργο σημαίνει αρδευτικό. Έργο σημαίνει δρόμος. Μέχρι στιγμής μας έχετε μιλήσει για καταγραφή, για ένταξη σε πρόγραμμα, για θα γίνει, για αυτό και για εκείνο. Συγγνώμη κύριε Μόσο, περιμένετε, θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα φράγμα σε 16 μήνες από τη στιγμή που αναλάβαμε. Δηλαδή να το σκεφτούμε, να το προγραμματίσουμε, να το δημοπρατήσουμε και να το κατασκευάσουμε. Δεν μίλησα συγκεκριμένα για φράγμα, ήταν παράδειγμα ότι αυτό θεωρείται. Αγαπητοί μου φίλοι, να το κάνουμε λίγο πιο πυκνό, γιατί έχουμε φύγει και από το χρόνο το δικό μας. Κύριε Νατσούλη, για να κλείσω, επειδή αφορά όλους τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, 3.000 στρέμματα φακές δεν αποζημιώθηκαν πέρυσι ενώ δεν αλωνίστηκαν. Ναι. Τα ψέ του 2017 για τα φασόλια. Υπάρχει το ανάλογο έργο, κύριε Νατσούλη. Για τα ψέ του 2017, λοιπόν, α πούμε μια κουβέντα. Δεν έχουν αποζημιωθεί. Θα απαντήσω αμέσως. Υπάρχει έγγραφο το οποίο έχει φύγει και από την ΠΕ Καστοριάς. Μπορώ να πω και από το δικό μου αγροτικό σύλλογο, αλλά δεν χρειάζεται να ανακατεύουμε τώρα το σύλλογο. Προς τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και έγγραφο από την περιφέρεια, το οποίο δόθηκε ιδιοχείρος στον κύριο Λικουρέτζο κατά την επίσκεψή του τον Οκτώβριο, το αν δεν παίρνει απόφαση ο ΕΛΓΑ, η κεντρική κυβέρνηση, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εκεί λοιπόν μπορεί να πει ο αγρότης, μα είσαι περιφερειακός σύμβουλος, αγαπητέ Θωμά, θέλω να το παλέψεις. Φυσικά και το παλεύουμε, κύριε Νατσούλη. Σας επαναλαμβάνω, έχει φύγει έγγραφο από το γραφείο του κυρίου Σαββόπουλου προς τον υπουργό τότε, τον κύριο Βορύδη, και προς τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, το οποίο αναφέρεται για τις ζημίες της Σφαγή και στο Ρεβίθι, που δεν αλώνησαν οι άνθρωποι, εντάξει. Και το έγγραφο αυτό το έχω στα χέρια και μα θέλετε να σας στείλω με ένα mail, να το διαβάσετε. Ναι, με αυτούς τους ανθρώπους τι τους απαντάμε τώρα? Αυτοί τηλεφωνούν εδώ τώρα. Με έγγραφο δεν έχουν να παίρνουν αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Κύριε Μάνο. Τι είπατε, κύριε Γόσκο? Με το έγγραφο αυτό θα πληρώσουν τους λογαριασμούς οι αγρότες. Συγγνώμη κύριε Μόσκο, εμείς θα αποφασίσουμε αν θα αποζημιωθούν οι αγρότες. Είμαστε εμείς εκτελεστικό όργανο. Τι είναι αυτά που λέτε? Γιατί δεν θεωρούν ότι λέτε αναλήθειες? Αφού αναφέρατε πριν τη Νέα Δημοκρατία, περιφερειάρχης είναι της Νέας Δημοκρατίας. Δήμαρχος είναι της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μόσκο, συγγνώμη. Έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη, αν διαβάζατε μία ανάρτησή μου που έγινε περίπου πριν από 15 μέρες, αναφέρομαι καταγγελτικά στο ότι αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί ακόμα. Εγώ δεν επικροτώ ότι ο ΕΛΓΑ δεν έχει βάλει μέσα σε κάποιο ζημιογόνιο αίτιο τις Σφαγές και τα Ρεβίθια. Εγώ πραγματικά είμαι τον κόσμο και πραγματικά το κατήγγειλα πριν 15 μέρες. Αν μπείτε στο προφίλ του Facebook να το δείτε. Έχει πάρει θέση ο Περιφερειάρχης γι' αυτό? Φυσικά σας είπα προηγουμένως, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι ό,τι κατά την επίσκεψη του κ. Λικουρέτζου, η οποία έγινε τον Οκτώβριο μήνα, επειδή ήμουν παρόν, το συζητήσαμε και είχαμε λάβει τη διαβεβαίωσή του ότι θα μπει κάπου, θα τα εντάξουμε. Μέχρι σήμερα δεν έχουν ενταχθεί.
Άρα μήπως χρειάζεται ξανά να ενοχλήσουμε. Έχουμε ενοχλήσει, κύριε Νατσούλου, λίγες φορές. Γιατί οι άνθρωποι περιμένουν και όντως με υποσχέσεις δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμό. Πρέπει να πάρουν τα χρήματα. Μιλάμε για ψέμα του 17. Μιλάμε για ψέμα του 17, παιδιά, και έχουμε 21. Φυσικά, κύριε Νατσούλη. Στην ανάρτηση αυτή που έκανα, η περιφέρεια λειτουργεί πάντα με δευτερολογίες και αφού υπάρξει κατακραυγή. Όπως ακριβώς έγινε με το καταρροϊκό πυρετό. Φώναζαν οι κτηνοτρόφοι για το καταρροϊκό πυρετό όταν πρωτοεμφανίστηκε το πρόβλημα να εμβολιάσουν τα ζώα. Περιμέναμε κίνηση από την περιφέρεια. Η περιφέρεια αντί να εμβολιάσει τα ζώα ήθελε να ψεκάσει για κουνούπια. Τους λέγαμε με μελέτες. Τους έχουμε στείλει 1,000 χαρτιά. Κάναμε και ημερίδα για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Η περιφέρεια έκανε του κεφαλιού της. Και τελικά, αφού πέρασε η ασθένεια, έναν μήνα μετά στείλανε τα εμβόλια. Δηλαδή, λέτε, λένε κύριε τα δικά του, ακολουθούν την πορεία. Δεν λέτε όλη την αλήθεια, κύριε Μόσχο. Όπως τη σκέφτεται και τη φαντάζομαι. Και μετά, κύριε Μα, αφήστε με τελειώσω. Βάζετε κάτι στο μυαλό σας, προσπαθείτε να το ακολουθήσετε. Βλέπετε ότι είναι λάθος, μετά από την κατακραυγή και όλα, και στο τέλος πάτε να κάνετε αυτό που σας είπαμε, ενώ είναι ήδη αργά, και το θεωρείτε και επίτευγμα. Κύριε Μόσχο, για ακόμα μία φορά, ή δεν ξέρετε τις διαδικασίες, ή δεν τις παρακολουθείτε, ή εσκεμμένα λέτε ψέματα. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή, την οποία συμμετέχω, από την πρώτη στιγμή εμείς ψηφίσαμε το ποσό. Οι διαδικασίες του Υπουργείου ήταν αργές, κύριε Μόσχο. Και το γνωρίζετε πολύ καλά. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να πάμε, επειδή και ο δικός μας χρόνος, όπως καταλαβαίνετε, αν ρίξετε μια ματιά στο ρολόι σας, τελειώνει. Να απαντήσουμε και στον De Minimis που μας ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας, που δεν παίρνει Καστοριά. Κύριε Νατσούλη, στην συγκεκριμένη ανάρτηση που έχω, ένα έγγραφο που στείλαμε κιόλας ως Αγροτικός Σύλλογος προς τον Εργάκη και στο γραφείο του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον οποίο πήρε ο κύριος Μόσχος, συζήτησε, υπάρχει μια ανάρτησή του και πολύ καλά έκανε, ως υπεύθυνος αγροτικού του κόμματος Μέρα 25, καταγγέλνουμε ότι οι δικαιούχοι του De Minimis του 17, οι οποίοι απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα για τους χύψη λόγους, δεν έχουν λάβει τα αποτελέσματα των εστάσεών τους. Ναι. Ένα χρόνο περίπου και τρεις μήνες μετά την πληρωμή των ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν, είναι ένα τεράστιο θέμα για την περιοχή μας. Ακόμα και για τις ζημίες που έχουμε πορίσματα για το 2019 και στα μήλα και στα φασόλια με 35% ζημία, δεν έχει ληφθεί κεντρική απόφαση για το αν θα ενταχθούμε στα De Minimis ή στα ΚΟΗ, τα παλιά ΨΕΑ. Είναι ένα θέμα κάποιο τεράστιο, δεν διαφωνούμε. Πριν από μια εβδομάδα είχα και μια συνάντηση με τον κύριο Τσιγκαλάγια ως πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου και του παρέλαβα τα πορίσματα και μου είπε ότι θα επισκεφθεί τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο για να το προχωρήσει. Είναι αδιανόητο από το Φεβρουάριο να έχουμε τα πορίσματα και να μην έχει ληφθεί η απόφαση που θα ενταχθούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά κύριε Νατσούλη, για να πω τον κύριο Μόρφη ότι έχει κάνει η νέα Περιφερειακή Αρχή. Εχθές. Όχι, αυτό θα χαθούμε. Είναι παραπέτυχη, πρέπει να πάμε και στο διαφημιστικό. Όχι, κύριε, πρέπει να απαντήσω στον κύριο Μόσχο. Να απαντήσετε και με αυτό, να ολοκληρώσουμε, αν θέλει κάτι να τοποθετηθεί και ο κύριος Μόσχος. Ας δούμε ποια περιφερειακή αρχή καταρχήν έχει πάρει απόφαση να χρηματοδοτήσει κλαδικές εκθέσεις. Ας μου πει. Εχθές και όλα ψηφίστηκαν τρεις κλαδικές εκθέσεις. Υπάρχει μία ψηφισμένη από πέρυσι και η οποία δεν διεξήχθη λόγω του κορονοϊού, ήταν τέλη Μαρτίου το πρόσπριο. Που θα γινόταν στην περιοχή της Καστοριάς. Υπάρχει κλαδική έκθεση κτηνοτροφίας και προϊόντα, γαλακτοκομικά προϊόντα. Υπάρχει έκθεση για το αρωματικά φυτά. Υπάρχει έκθεση για το ίνος άμπελος, η οποία θα γίνει στα Μίντο. Αυτά δεν τα βλέπει ο κ. Μόσχος όταν δημοσιεύονται. Ωραία. Λοιπόν περιμένετε, κύριε Ρατσούλη. Ναι. Διαχειριστικά σχέδια δόσκησης. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια πανελλαδικά που υπογράψαμε με το Υπουργείο για να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκης, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας. Ξέρετε τη σημαντικότητα αυτή είναι ο κύριος Μόσχος. Ποια άλλη περιφέρεια έχει υπογράψει? Και για να πω κάτι για τα εμβόλια, ότι είμαστε η μοναδική περιφέρεια που χρηματοδοτήσαμε την αγορά εμβολίων για τον καταρροϊκό πυρετό. Ας ψάξει μια άλλη περιφέρεια ο κύριος Μόσχος για να μου πει που χρηματοδότησε την αγορά εμβολίων. Διαπαγγελματική ως πριον. Κατά την επίσκεψη του κυρίου Βορύδη πέρυσι τον Ιούνιο, καταφέραμε να κάνουμε τόπο αναφοράς και έδρας διαπαγγελματικής ως πριον
την Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα την Καστοριά. Αυτό δεν είναι επιτυχία, κύριε Μόσχο? Λοιπόν, να το κωδικοποιήσουμε λίγο και να πάμε στην απάντηση του κυρίου Μόσχου για να κλείσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση, μια και έχουμε περάσει, επαναλαμβάνω, και τον δικό μας προγραμματισμένο χρόνο και τον χρόνο τον διαφημιστικό. Γιατί και εμείς πρέπει να ζήσουμε, παιδιά. Λοιπόν, κύριε Μόσχο. Κύριε Νατσούλη, να σας απαντήσω πολύ απλά. Ναι. Πότε ξεκίνησε το φράγμα του Νεστορίου? Βάζει ορισμένα πράγματα και ο κύριος Μόσχος, και ο κύριος Μάνος, κυρίως για να πει και να αποδείξει ότι δεν, να μην μηδενίζεται τις προσπάθειες που μπορούν να γίνουν. Αυτή είναι δεν η μηδένισα, δεν μηδένισα καμία προσπάθεια. Και σας λέει και τις ενέργειες που έκανε για σημαντικά θέματα και η περιφέρεια. Και καλά κάνουν, αλλά πού θέλω καταλήξω. Πότε ξεκίνησε το φράγμα του Νεστορίου? Ξέρετε, θυμάστε πότε ξεκίνησε? Έχει χαθεί και από τη μνήμη μας πια. Έχει χαθεί και από τη μνήμη μας. Ναι. Είναι πάνω από 10 χρόνια. Σίγουρα είναι πάνω από 10 χρόνια, ναι. Να ενημερώσω τον κύριο Μάνο ότι και τότε υπογραφές πέσανε. Και τότε έγγραφα στείλανε και τότε ξεκίνησαν τα έργα. Απλά έχουν περάσει 10 ναι, χρόνια. Από την άλλη, και ο κύριος Μάνος εκπροσωπεί κάποιον αγροτικό κόσμο, κάποιους αγροτικούς συλλόγους. Και εσείς, κύριε Μόσχο, από την άλλη, και εσείς κάποιους αγροτικούς συλλόγους εκπροσωπείτε. Το ξέρετε κι εσείς, το ξέρει μάλλον και ο κύριος Μάνος, ότι άλλες μπορεί να είναι οι προθέσεις και των δυο σας, μπορεί να είναι αγνές και καλές. Και άλλες τελικά από εκεί που είναι τα κέντρα των αποφάσεων. Ναι, κύριε Νατσούλη, αλλά όταν βγαίνει. Ένας όμως. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Μόσχο το φράγμα του Νεστορίου. Είναι αδικαιολόγητο, κύριε Νατσούλη. Μιλάμε για αδικαιολόγητο. Τι να λέμε τώρα. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Για να μάθετε και τα νέα έμπλεξη ακόμα χειρότερα τώρα, γιατί έχουν προσωπικές διαφορές και αυτοί μέσα που είναι στα. Δεν είναι προσωπικές διαφορές. Υπάρχει, κύριε Νατσούλη, μια δικαστική διαμάχη στην οποία δεν μπορούμε να παρεύουμε εμείς. Λοιπόν, όμως μην αδικούμε το χρόνο του κύριου Μόσχου, ναι. Αυτό ακριβώς. Για το φράγμα θα σας πω κάτι συγκεκριμένο, ειδικά του Νεστορίου. Ο εργολάβος θεωρούνταν έκτοτος και ο εργολάβος δεν μπορούσε να ξαναπάρει έργο. Όταν κάποιος εργολάβος θεωρείται έκτοτος, με τον νόμο του που ίσχυε πριν. Όταν βγήκε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Χατζηγάκης, τον πρώτο νόμο που άλλαξε ήταν αυτός. Τέλος πάντων, οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να τηρούνται όμως. Το έργο ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχαν δικαστήρια ξανά αφού άλλαξε ο νόμος. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν τώρα, ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε ακόμη άκρη και σήμερα ο κύριος Γοσδιόπουλος δηλώνει απογοητευμένος αν θα ξεκινήσουν άμεσα τα έργα. Θέλω να ξανατελειώσω σε αυτό που έλεγα. Ότι εγώ ό,τι έχω ζητήσει σαν πρόεδρος αγροτικού συλλόγου, όταν παίρνω κάποιο έργο ή κάποια διαβεβαίωση, τη μεταβιβάζω. Και όταν δεν θα γίνει το έργο ή οτιδήποτε, είτε θα το κατακρίνω ή αν γίνει θα το επιβραβεύσω. Εγώ κριτικάρισα, ξαναλέω, την πολιτική που κάνει η περιφέρεια στην Καστοριά συγκεκριμένα και ότι δεν έχει κάνει κάποιο έργο ανάπτυξη. Ωραία. Και ότι είναι μόνο λόγια. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Αυτό κριτικάρουμε και όταν δεν τους αρέσει. Την τελευταία κουβέντα ο κύριος Μάνος για να κλείσουμε. Όταν δεν αρέσει του κύριο Μάνο, κύριε Μάνο, δεν έχω τελειώσει. Όταν δεν αρέσει του κύριο Μάνο και τους υπόλοιπους, αντί να βγουν να με απαντήσουν εμένα με έργα, με ένα φράγμα, με ένα αρδευτικό, με ένα οτιδήποτε, βγαίνουν και με απαντάνε ότι είμαι ψεύτης. Και με απαντάνε ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο και πέσανε οι υπογραφές. Εγώ μέχρι να δω κάτι δεν το πιστεύω. Όπως και οι αγρότες που αναφέραμε πριν με τα 3.000 στρέμματα, μέχρι να δουν την αποζημίωση δεν την πιστεύουν. Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα. Μέχρι να γίνουν είναι λόγια του αέρα. Αγαπητοί μου φίλοι, όμως πρέπει να κλείσουμε γιατί πραγματικά πρέπει να κλείσουμε. Περάσαμε για πανία. Είπα το εξής, κύριε Νατσούλη, καταρχήν ο κύριος Μόσχος μπερδεύει. Μάλλον τις αρμοδιότητες της περιφέρειας με τις αποφάσεις του κεντρικού κράτους. Γιατί η ρόλη είναι διακριτή, επαναλαμβάνω. Όσον αφορά για το φράγμα του Νεστορίου, επαναλαμβάνω ότι είναι ανεκτήμητο. Κύριε Μάνο, μόλις παραδεχτήκατε ότι δεν έχετε λόγο στην απολυμνητοποίηση, δηλαδή. Τώρα τι λέει. Να σου πω, μπορώ να τελειώσω, κύριε Νατσούλη, γιατί πραγματικά. Μόλις μας είπατε ότι. Α μην την ξαναπάμε πίσω τη συζήτηση. Συγγνώμη τώρα. Θωμά. Για ακόμα μια φορά προσπαθεί να λαϊκίσεις τώρα. Για ακόμα μια φορά παραπάνω λαϊκίζεις. Φυσικά και δεν έχουμε τον πρώτο λόγο σε πολλά πράγματα η περιφέρεια. Έχουμε λόγο εμείς το αν ενταχθούμε τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα όμως δυστυχώς, γιατί αν θέλουμε να έχουμε άποψη για τον τόπο μας πρέπει από εμάς να ξεκινάμε. Η πολιτική εξουσία της περιφέρειας έχει κάποια όρια. Μερικά πράγματα είναι αποφάσεις του κεντρικού κράτους. Για το φράγμα του Ιστοριάν δεν ενδιαφερόμασταν.
πριν από περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες μάλλον, έγινε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη μία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο κύριος Τζιγαλάγιας, η κυρία Τελιγιορίδου, οι τρεις. Μιλήσαμε και για αυτήν σήμερα με τον κύριο Κοσλιόπουλο. Ακριβώς. Τα είπαμε. Και τον νέο υπουργό. Το ενδιαφέρον μας είναι επί του πρακτέου. Τώρα, όσον αφορά ο κύριος Μόσκος, ότι αν το απαντάμε με τα έργα, εγώ νομίζω ότι και μπορώ να παριθμίσω πάρα πολλά έργα όσον αφορά το αν θέλουμε να προάγουμε το πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια και κυρίως στο νομό Καστοριάς. Ωραία. Ας μην το κάνουμε όμως αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αδύνατον. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση. Χρήστο, θέλω να κλείσουμε κάτι άλλο. Ναι, αλλά κλείστε όμως. Μου, Χρήστο, κλείστε είναι γιατί... Δεν έχουν χρώματα. Ούτε μπλε είναι, ούτε πράσινο, ούτε μόβ είναι. Θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Για την επίλυσή του. Λοιπόν, τελείω εδώ. Κύριε Μόσχο, με αυτό το τελευταίο συμφωνείτε? Ότι τα προβλήματα τη αγροτιά και τη νοσοφία δεν πρέπει να έχουν χρώματα. Δεν έχουν χρώματα, κύριε Νατσούλη. Άρα σε κάτι τουλάχιστον συμφωνήσατε. Κοινά είναι τα προβλήματα. Αυτό. Το θέμα είναι ποιος θα τα λύσει. Και με αυτή την κοινή αφετηρία μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά νέες επικοδομητικές συζητήσεις. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και οι δύο σήμερα ταυτόχρονα στην εκπομπή για την αντιπαράθεση των απόψεών σας. Ελπίζω να ήμασταν χρήσιμοι. Το ελπίζω. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Χρήστο, είσαι πάντα χρήσιμος, γιατί αναδεικνύεις πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μακάρι. Μέσα από το. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ και να λύνονται. Αυτό είναι αυτό η βάση. Το θέμα είναι η επίλυση των προβλημάτων. Γιατί καλή είναι η ανάδειξη, αλλά πρέπει να υπάρχει επίλυση με κάποιον τρόπο. Ευχαριστώ και τον έναν το Θωμά και τον άλλον το Θωμά. Τους δύο καλούς μου φίλους. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.